Με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άρη Γιαννακίδη, συναντήθηκαν εργαζόμενοι της περιφέρειας από τους νομούς Εύρου και Ξάνθης, αλλά και μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, προκειμένου να συζητήσουν μαζί του για το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με τις μετακινήσεις εργαζομένων από άλλες περιοχές στην έδρα της περιφέρειας στην Κομωτινή. Ο Περιφερειάρχης, μετά τη συνάντηση, δήλωσε πως το ζήτημα των μετακινήσεων έχει ήδη παγώσει. Η μετακίνηση των συναδέλφων μας από Ξάνθη, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη στην έδρα της περιφέρειας στην Κομωτινή θα τους επιφέρει επιπρόσθετα οικονομικά προβλήματα και όχι μόνο, δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Μωυσίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Περιφερειακών Υπαλλήλων Ελλάδας. Εργαζόμενοι της περιφέρειας αλλά και μέλη της Ομοσπονδίας συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη, όπου και συζήτησαν μαζί του για το ζήτημα των μετακινήσεων εργαζομένων στις υπηρεσίες της περιφέρειας στην Κομωτινή. Είμαστε αντίθετοι στις μετακινήσεις. Έχουμε τονίσει επανειλημμένως στον Περιφερειάρχη. Γίνονται μετακινήσεις επιβαρύνοντας τους συναδέλφους, μη υπολογίζοντας το κόστος μετακίνησης και τις αλλαγές στην προσωπική και κοινωνική ζωή του κάθε ατόμου. Ο Περιφερειάρχης αρχικά είχε προτείνει λεωφορείο της περιφέρειας καθημερινά να μεταφέρει τους εργαζόμενους από την πόλη που ζουν στην Κομωτινή. Ωστόσο, όπως δήλωσε η κυρία Μωυσίδου, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Για μας δεν ισχύει αυτό, πέρα το ότι δεν ισχύει. Λογικά πρέπει να υπάρχει και νομικό κόλλημα στο να υπάρχει ένα λεωφορείο. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι τώρα ο κάθε συνάδελφος να φεύγει μία ώρα για να έρθει στη δουλειά, μία ώρα για να έρθει και μία ώρα για να επιστρέψει, είναι δύσκολο. Και όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά που πρέπει να τα πας το πρωί στον παιδικό σταθμό, να τα πάρεις το μεσημέρι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό, είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Το ζήτημα των μετακινήσεων, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, έχει παγώσει έως ότου συζητηθεί στην Αθήνα με το αρμόδιο Υπουργείο. Είδαμε τον Περιφερειάρχη, έδειξε ότι έχει ευαισθησία στο θέμα. Προς το παρόν μας υποσχέθηκε ότι έχει παγώσει τις μετακινήσεις μέχρι να βρει λύση και να δει τι θα γίνει με τις μετακινήσεις προσωπικού. Είχαμε τη διαβεβαίωση του Περιφερειάρχη ότι οι μετακινήσεις αυτές εδώ θα παγώσουν για το επόμενο διάστημα και θα προσπαθήσει σε ένα άλλο μήκος κύματος να βρει προσωπικό ώστε να στελεχώσει την περιφέρεια. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν είναι αυτοί που δεν θέλουν να έρθουν εδώ για να δουλέψουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ώστε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να έχει καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το καθημερινό κόστος μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας τους στην υπηρεσία τους, με τις μειώσεις που έχουμε τις καθημερινές των μισθών, είναι δυσβάχτατο. Καταλαβαίνετε ότι ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να διανύει καθημερινά 120 με 150 χιλιόμετρα. Άμα θα πάρουμε από την Καβάλα ή από τον Εύρο, θα είναι ακόμη περισσότερο. Και αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην ψυχολογική κατάσταση, θα έχει επιβάρηση στην τσέπη του, ακόμη και θα θέτει σε κίνδυνο την ζωή του. Μετά από πολλές παραστάσεις στην Αθήνα, γνωστοποιώντας το πρόβλημά μας και γραπτός αλλά και διαζώσεις, προς το παρόν δεν έχει ικανοποιηθεί. Έχω δηλώσει ότι έχω ηθική υποχρέωση, σεβόμενος στο θεσμό, αν χρειαστεί σε συνεργασία και με τους εργαζομένους, να την κλείσω την περιφέρεια ως έκφραση σημειολογίας. Πράγματι, προέβησα σε κάποιες μετακινήσεις στο εμβόλυμο αυτό διάστημα μέχρι να προκύψει οριστική λύση ή να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, να μην ταλαιπωρούμε τους πολίτες. Υπήρξε, φαίνεται, μια κινητικότητα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στην Αθήνα και είπαμε ότι μέχρι να έχουμε την οριστική απάντηση της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου, να παγώσουν οι μετακινήσεις για να μην ταλαιπωρούνται οι εργαζόμενοι.